Μια άλλη απορία που μου δόθηκε την περασμένη Κυριακή είναι η εξής. Λέει, εδώ θα απαντήσω πάρα πολύ γρήγορα, γιατί πέρασε και η ώρα. Λέει τα εξής: θα σας παρακαλούσαμε να μας πείτε κάποια πράγματα σχετικά με τους αγγέλους και με βάση τα παρακάτω σημεία. Πότε τους δημιούργησε ο Θεός, τους Αγίους Αγγέλους? Σε κάθε, έχει πολλές ερωτήσεις, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Θα απαντώ αμέσως σε κάθε ερώτηση. Πότε τους δημιούργησε ο Θεός, τους Αγίους Αγγέλους? Πρώτης υλικής δημιουργίας. Ο Θεός έκανε πρώτα τους Αγίους Αγγέλους όταν επήρε την απόφαση. Τη λέξη απόφαση τη βάζω εντός εισαγωγικών, γιατί ο Θεός δεν παίρνει αποφάσεις. Αυτή είναι μια διαδικασία του ανθρωπίνου νου. Ο Θεός δεν έχει ανθρώπινο νου για να υφίσταται διαδικασίες νοητικές. Γι' αυτό βάζω το θέμα, τη λέξη μέσα σε εισαγωγικά. Τέλος πάντων, πώς να κατανοηθούμε, όταν ο Θεός πήρε την απόφαση να δημιουργήσει τον κόσμο, πρώτα έκανε τους Αγίους Αγγέλους, που είναι πνεύματα. Εννοείται κτιστά πνεύματα, γιατί ο Θεός είναι πνεύμα που δεν είναι βέβαια κτιστόν, είναι άκτιστον. Και η διαφορά του Θεού ως πνεύμα με τους Αγίους Αγγέλους, που και αυτοί λέγονται πνεύμα, είναι τρομακτική. Είναι ασύγκριτη, δεν υπάρχει σύγκριση μεταξύ του πνεύματος του Θεού και του πνεύματος των Αγίων Αγγέλων. Δεν υπάρχει σύγκριση. Έκανε λοιπόν τους Αγίους Αγγέλους. Μετά έκανε την υλική δημιουργία, αυτή που βλέπουμε. Δηλαδή το σύμπαν των έναστρων ουρανών. Αυτή η δημιουργία είναι υλική. Και τότε έκανε και τον άνθρωπο τρίτον. Τρίτος είναι στη σειρά ο άνθρωπος και τελευταίος, ο οποίος μετέχει και του πνευματικού κόσμου των Αγίων Αγγέλων και του υλικού. Γιατί η ψυχή του είναι πνευματική και το σώμα του είναι υλικό. Συνεπώς ο άνθρωπος είναι στο, ακούστε μια λέξη που θα πω, στο μεθόριον. Είναι μια πατερική λέξη αυτή. Να το πούμε απλό ελληνικότερα, στο σύνορο. Στο μεθόριον λοιπόν, στο σύνορο, μεταξύ Αγίων Αγγέλων και υλικού κόσμου. Προχωρούμε. Ποιο είναι το έργο τους? Μάλιστα. Το έργο των Αγίων Αγγέλων είναι η δόξα του Θεού, η διακονία του Θεού και η διακονία του ανθρώπου. Αυτό είναι το έργο τους. Δοξολογούν ασυγήτης στόμασιν, όπως τα χερουβίμ, τα σεραφίμ, με στόμα που δεν σταματάει. Υμνούν το Θεό, δοξάζουν το Θεό, λατρεύουν το Θεό διαρκώς, εις το διηνεκές. Διακονούν το Θεό, όπως λέει η Αγία Γραφή, έχει βάλει φύλακες τους αγγέλους στη δημιουργία του. Αν ερωτήσετε γιατί, φυλάτουν οι Άγιοι Άγγελοι τη δημιουργία από τους δαίμονες, οι οποίοι είναι άγγελοι πεσμένοι, έπεσαν, και επειδή είναι ζημιογόνοι, έχει τους Αγίους Αγαθούς, Αγίους Αγγέλους, και αυτούς τους λέμε Αγίους Αγγέλους, για να φυλάτουν τη δημιουργία. Και η διακονία του ανθρώπου, το λέγει αυτό στην προς Εβραίους επιστολή ο Απόστολος, και λέγει ότι είναι πνεύματα λειτουργικά, δηλαδή διακονικά, υπηρετικά, αποστελόμενα δια τους μέλλοντας κληρονομήν σωτηρία, δηλαδή για τους ανθρώπους που πρόκειται να κληρονομήσουν τη σωτηρία. Μπορούν να σκανδαλιστούν ή να πέσουν σε αμαρτία? Όχι, παιδιά, διότι οι Άγιοι Άγγελοι στερεώθηκαν στην αρετή και στην αγιότητα. Έπεσαν τότε, στην αρχή της δημιουργίας, έπεσαν ένα μέρος από αυτούς που λέγονται δαίμονες. Οι υπόλοιποι όμως
στερεώθηκαν στην αγιότητα. Και μάλιστα, αν θέλετε, ξέρετε πότε στερεώθηκαν στην αγιότητα? Με τον ερχομό του Ιησού Χριστού επίστευσαν, και οι Άγιοι Άγγελοι έχουν ανάγκη να πιστέψουν. Έτσι λέμε στη Θεοτόκο ότι είναι η αιτία της σταθερότητος στην αγιότητα των Αγίων Αγγέλων. Μεγάλο το εγκόμιο της Παναγίας, πολύ μεγάλο. Και έτσι δεν υπάρχει τώρα η περίπτωση να πέσουν ή να σκανδαλιστούν. Μπορούν όμως, γιατί δεν είναι εκφύσεως άπτωτοι. Δεν είναι εκφύσεως άπτωτοι, αλλά μπορούν να πέσουν. Σας ξαναλέω, δεν θέλουν. Και είναι στερεωμένο το θέλημά τους να μην πέσουν. Μπορούν, συγγνώμη, βλέπουν τα έργα μας. Βεβαίως τα βλέπουν. Χαίρονται ή λυπώνται αντιστοίχως αν τα έργα μας είναι πονηρά ή αγαθά. Γνωρίζουν τις σκέψεις μας, ναι και όχι. Γιατί ναι και γιατί όχι? Μπροστά μόνο στο Θεό, παιδιά, οι κτήσεις, δηλαδή οι υλικοί κτήσεις και οι πνευματικοί κτήσεις, κτήσεις όμως, κτιστά πράγματα, είναι γυμνή και τετραχυλισμένη. Μόνο στα μάτια του Θεού. Στα μάτια των αγγέλων η φύση δεν είναι γυμνή. Δεν μπορούν να δουν κάτι. Εγώ τι σκέπτομαι, αυτό το βλέπει ο Θεός. Αλλά δεν το βλέπουν ούτε οι Άγιοι Άγγελοι, ούτε οι δαίμονες, πολύ παραπάνω. Από που, άρα δεν βλέπουν, άρα δεν γνωρίζουν τι σκέπτομαι. Όμως μπορούν να γνωρίσουν τη σκέψη μου και ο άγγελος και ο διάβολος από τις κινήσεις που θα κάνω. Αυτό όμως είναι κάτι που και άνθρωπος ακόμη μπορεί να το γνωρίσει. Σου βάζει, Φεϊπίν, ο διάβολος μία πονηρή σκέψη. Βλέπει πώς θα αντιδράσεις. Από την αντίδραση που θα έχεις βλέπει τις κινήσεις σου, τις βλέπει. Καταλαβαίνει κατά πόσο έπιασε η υποβολή του. Όπως και ο άγγελος βλέπει τις κινήσεις μας αμαρτωλές ή αγαθές από τις κινήσεις που έχουμε. Κάθε άνθρωπος έχει τον αγγελό του. Βεβαίως μας το είπε ο Κύριος, ότι ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος έχει τον αγγελό του και βλέπει, λέει, πάντοτε το πρόσωπο του Θεού ο άγγελος του κάθε ανθρώπου, και δεν πρέπει, λέει, να σκανδαλίσουμε κανέναν άνθρωπο κλπ. Το λέει σαφώς αυτό. Είναι στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Και ο άγγελος, οι άγγελοι μας εγκαταλείπουν όταν αμαρτάνουμε. Αυτό ήθελα να πω προηγουμένως. Ναι, όταν αμαρτάνουμε μας εγκαταλείπουν. Πώς μας εγκαταλείπουν? Στέκονται πιο πέρα. Μας βλέπουν, λυπούνται, αλλά δεν μπορούν να κάνουν τίποτε, διότι υπάρχει η προαίρεση, η ελευθέρα και ελευθέρα βούληση. Κάνω αυτό γιατί θέλω να το κάνω έτσι. Συνεπώς ο άγγελός μου, όταν θέλω να κάνω την αμαρτία, στέκεται πέρα. Τον λυπίζω με τα έργα μου. Θρηνεί ο άγγελός μου, θρηνεί, αλλά δεν ενεργεί περισσότερο. Μας προστατεύει ο Άγιος Άγγελός μας. Όταν όμως και εμείς έχουμε τις προϋποθέσεις για να μας προστατεύσει, παίρνει μηνύματα ο άγγελος μου από το Θεό. Τι είναι τρόπο? Μόνο αυτό είναι γνωστό στο Θεό και στους αγγέλους. Ο κάθε άγγελος παίρνει μηνύματα να βοηθηθεί ένας άνθρωπος να μην βοηθηθεί ή να εγκαταληφθεί και ούτω καθεξής, να φυλαχτεί από ένα δυστύχημα ή να μην φυλαχτεί και ούτω καθεξής. Και τέλος επικοινωνούν με τους νεκρούς, βέβαια με εκείνους οι οποίοι είναι στον παράδεισο. Βεβαίως επικοινωνούν με αυτούς που είναι στον παράδεισο, αλλά όχι όμως με εκείνους οι οποίοι είναι στον Άδη. Με αυτούς δεν επικοινωνούν. Αυτά γρήγορα σαν απορία.